Την είπαν η κίνηση της εντατικής ανακύκλωσης στο Δημοπύργο, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Συντονισμού και Προγραμματισμού Νίκος Κοτσόνης, όπως και την καλή λειτουργία και ενίσχυση των πράσινων σημείων της πόλης. Παράλληλα, ο κ. Κοτσόνης ενημέρωσε για την αγορά 3 ακόμη απορριμματοφόρων, την ολοκλήρωση της μελέτης για την παραλαβή επιπλέον 300 κάδων, καθώς και την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης για υγειονομικά απορρίμματα. Ο κ. Κοτσόνης βρέθηκε στο πράσινο σημείο του πύργου επί των οδών Γορτινίας και Αγίου Γεωργίου και μίλησε για τη νέα πορεία της ανακύκλωσης στο Δήμο. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα από τα δύο πράσινα σημεία που διαθέτει ο Δήμος Πύργου και τα οποία είχαν δημιουργηθεί την εποχή του που ήταν αντιδήμαρχος ο Διονύσης ο Μπέλτσος, το 2016. Ήταν ομολογουμένως μια πολύ καλή προσπάθεια από το φίλο μου του Διονύση, η οποία από τότε και μετά έχω την αίσθηση και τα γεγονότα μας το αποδεικνύουν αυτό, ότι είχε μία φθήνουσα πορεία. Θεωρώ ότι μετά από συνεργασία που είχαμε και με τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Τάκη Αντωνακόπουλο, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε πάλι την ανακύκλωση, με πιο γοργούς ρυθμούς. Έτσι λοιπόν ενεργοποιήσαμε τα δύο πράσινα σημεία, φέραμε κάδους εδώ, όπως και στο άλλο σημείο που έχουμε κάτω στη Φωκίωνος, έχουμε ξεκινήσει ήδη με τις ανακύκλωσεις, στέλνουμε αυτοκίνητα στην Πάτρα. Παράλληλα, ο κ. Κοτσόνης υπογράμμισε τους βασικούς λόγους που επέβαλαν την έναρξη της ανακύκλωσης που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, στην υποχρέωση που έχουμε όλοι απέναντι στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές, αλλά και τις σημαντικές υποχρεώσεις που απορρέουν με την εταιρεία ανακύκλωσης, τις οποίες ο Δήμος καλείται να τηρήσει. Έχουμε μια καλή συνεργασία με αυτούς, έχουμε ξεκινήσει πάλι από την αρχή και σε καινούρια συνάντηση που έχουμε αποφασίσει να μας φέρουν και σακούλες ανακύκλωσης, όπως και κάδους ανακύκλωσης απορριμμάτων, τους οποίους θα τους μοιράσουμε στα σχολεία. Θεωρούμε ότι τα παιδιά, ειδικά στα δημοτικά, είναι οι πιο καλοί αποδέκτες στο να καταφέρουν να εντρυφήσουν την ανακύκλωση, να δημιουργήσουμε την ανακύκλωση στο χώρο μας. Όπως λέει και ο Δήμαρχος, τώρα Γέρικο άλογο νέα περπατησιά δεν μπορεί να μάθει, άρα λοιπόν ξεκινάμε από μικρές ηλικίες, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον και μια καλύτερη κοινωνία. Αναφερόμενο στο ποσοστό ανακύκλωσης που το 2017 άγγιζε το 24%, φέροντας τον πύργο στις πρώτες θέσεις, ο κ. Κοτσόνης εξέφρασε την ελπίδα ότι με συστηματική δουλειά η πόλη θα φτάσει και πάλι σε αυτό το επίπεδο. Δεν προσδοκούμε κάτι παραπάνω. Είναι μια καινούρια αρχή. Θα βάλουμε τα δυνατά μας. Παραλάβαμε μια πόλη η οποία είχε σοβαρά προβλήματα με την καθαριότητα. Έτσι, όχι μόνο στο επίπεδο της ανακύκλωσης, αλλά και στο επίπεδο των απορριμμάτων. Θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είμαστε πριν 1,5-2 χρόνια. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Η καθαριότητα είναι μια καθημερινότητα και η καθημερινότητα είναι χάος. Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι δυσκεραίνουν το έργο σου. Θεωρώ όμως ότι θα πάμε πολύ καλά. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κοτσόνης διευκρίνησε ότι τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η εργολαβία και θα απομακρυνθούν και τα τελευταία στρώματα από το παλιό νοσοκομείο. Υπάρχουν στρώματα αυτή τη στιγμή στο παλιό νοσοκομείο. Είναι περίπου ένα φορτηγό στρώματα ακόμη εκεί πέρα. Έχω ασχοληθεί εγώ προσωπικά με αυτό. Συγκεκριμένα μίλησα πάλι σήμερα με την εταιρεία που έχει αναλάβει την εργολαβία. Δεν έχει τελειώσει η εργολαβία των στρωμάτων. Δεν έχει πληρωθεί ο άνθρωπος ακόμη για να πει ότι έχει φύγει, γιατί κυκλοφοράνε έξω και λένε ότι σταματήσαμε και τα αφήσαμε. Ήταν ο καιρός είχε βρέξει, ήρθαν γιορτές και μας είχαν υποσχεθεί, όπως και σήμερα μας είπαν, το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα έρθουν να πάρουν ένα φορτηγό στρώματα που είναι ακόμη. Ένα φορτηγό είναι και κάτω στρώματα, δεν είναι παραπάνω. Έτσι, γιατί έχω καθαρίσει όλο το χώρο εκεί κάτω και μπορείτε να πάτε και να δείτε κι εσείς και να το κάνετε και ρεπορτάζ. Έτσι, μην ανησυχεί ο κόσμος και οι πολίτες ότι μέχρι τις 20 του μήνα θα έχει καθαρίσει.